Οπότε το συνδύασα λίγο στο μυαλό. Με μη μιλάς ακόμα καθόλου. Τη σκοπιμότητα του κομματιού. Είναι ένα κομμάτι μόνο για την εκπομπή σου. Ο κόσμος θέλει να τα ακούει γιατί υπάρχουν πάρα πολλές Μαρίες εκεί έξω. Και θα χάσεις views, ρε βλάκα. Τι νομίζω ότι βλέπουν την εκπομπή σου για να σε δουν. Α, για σένα. Για να μπαίνουν τραγούδι. Για το τραγούδι λες. Ναι. Θα το ρισκάρω και θα δώσω στις Μαρίες αυτού του κόσμου τη χαρά να έχουν αυτό το τραγούδι και να τραγουδάνε. Θα Μαρία δεν είναι και τέτοια. Και άλλος ένας λόγος ήταν που ήθελα να έρθεις. Ότι δεν είχαμε άλλους καλεσμένους για Αύγουστο. Και λέω, ποιος δεν πάει διακοπές και κάθεται στην Αθήνα το καλοκαίρι. Λες και τα αστεία σου σήμερα. Ναι, είμαι αστεία. Επίσης, πες τι έχω ντυθεί. Νύφη. Νύφη, μπράβο. Έχεις πει στον κόσμο που βγαίνεις όλη την ώρα και λες δεν παντρεύομαι, δεν κάνω, δεν ράνω. Δεν παντρεύομαι. Πόσες φορές μου είσαι πει να σε παντρευτώ. Καμία. Να με παντρευτείς για ποιο λόγο καταρχάς εσύ. Γιατί έχω πρίκα. Έχει πρίκα. Γελάνε ο κόσμος κανονικά. 20 και 20 που είσαι φέρει εδώ γελάνε. Με δάκρυα στα μάτια. Είμαι πρικισμένος. Αυτά για σήμερα. Καλή νύχτα σας. Γεια σου Μεντεφουέρτε, τι κάνεις. Καλά Μαρία μου. Γιατί ήρθες εδώ παιδί μου. Γιατί με πίεσες πάρα πολύ. Μου είπες πολλά πράγματα για να με πείσεις, μου έταξες. Τι σου έχω τάξει. Θες να τα πω όλα. I dare you. Τι σου έταξα για να έρθεις. Μου είπες, σε παρακαλώ, επειδή έχουμε πρόβλημα στην εκπομπή και δεν πάει καλά, να έρθεις εσύ που νομίζουν όλοι ότι τα έχουμε, να γίνει λίγο σουσού, να το πάρει καμιά εκπομπή. Για να ανέβει. Να ασχοληθεί λίγο ο Λιάγκας, κατάλαβες. Αυτό είναι το όνειρό μου βασικά. Τέλεια. Νομίζω ότι θα το πετύχουμε αυτό. Πάρ' τα νούμερά σου, ρε Μαρία. Γι' αυτό ήρθες. Ναι.